Νέα πιλωτική δίκη στο Συμβούλιο της Επικρατείας για τα αναδρομικά των δώρων και των επικουρικών συντάξεων που εξαιρέθηκαν από το πακέτο των επιστροφών σχεδιάζει το Υπουργείο Εργασίας. Το αίτημα εξετάζεται να κατατεθεί από τον ΕΦΚΑ ακόμη και εντός του Σεπτεμβρίου με στόχο να ξεκαθαρίσει κάθε νομική αμφισβήτηση για το μείζον θέμα. Αναδρομικά όχι, δεν περιμένω. Δεν περιμένω, γιατί είμαι συνταξίουχος με μικρή σύνταξη. Οπότε δεν υπάρχουν αναδρομικά. Στη νέα πιλωτική δίκη θα κριθούν αναδρομικά για 1,5 εκατομμύριο χαμηλοσυνταξιούχους από τον πρώην ΟΓΑ, το πρώην ΙΚΑ, τον Οργανισμό Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών και άλλα πρώην ταμεία που είχαν άθροισμα συντάξεων κάτω από 1.000 ευρώ το 2012 και έμειναν εκτός πακέτου επιστροφών. Η απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας που έκρινε το ζήτημα των αναδρομικών δεν έκρινε μόνο για τις κύριες συντάξεις, αλλά έκρινε γενικά τις διατάξεις που αφορούσαν τις περικοπές που κρίθηκαν αντισυνταγματικές και σε αυτές τις διατάξεις δεν περιλαμβανόταν μόνο οι κύριες συντάξεις, αλλά και οι επικουρικές και τα δώρα. Εγώ έχω κάνει αγωγή από το 2012. Αυτοί λένε θα δώσουν ένα 11μηνο, πολύ ελάχιστα. Περιμένουμε τώρα να κάνουν δεύτερη δίκη για τα δώρα. Οι περικοπές του κρίσιμου 11μηνου που παραπέμπονται σε δεύτερη πιλωτική δίκη είναι τα καταργημένα δώρα των κύριων συντάξεων 800 ευρώ για όλους, τα δώρα των επικουρικών που ήταν 2 συντάξεις το χρόνο και οι μειώσεις 10 έως 20% στις επικουρικές. Τα διεκδικούν όχι μόνο οι χαμηλοσυνταξιούχοι που έμειναν εκτός επιστροφών, αλλά και όσοι θα λάβουν τώρα ψαλιδισμένα αναδρομικά μόνο από τις κύριες.